Είχαμε φίλες και φίλοι και στην πανέμορφη Καβάλα, όπου στα αρχαία χρόνια λεγόταν Νεάπολης, είναι ένα από τα πιο σπουδαία εμπορικά λιμάνια της χώρας. Εδώ με κλαίνε. Μένει η Καβάλα αμφιθεατρικά πάνω από το όρος Σύμβολο, εδώ και το κάστρο, και έχει και μία από τις πιο σπουδαίες ιχθυόσκαλες της Μεσογείου, με φοβερό ψάρι στην Καβάλα, φοβερό ψάρι. Εδώ στην Καβαλάρα, Καβαλάρα. Μεγάλη χαρά και τεράστιο δέος, φίλες και φίλοι, σας παρουσιάζω το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, το οποίο χτίστηκε περίπου το 400 π.Χ. πριν από 2.500 χρόνια, από τον Φίλιππο τον Β, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος και ίδρυσε και την συγκεκριμένη πόλη, την πόλη των Φιλίππων, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Καβάλα, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από την Καβάλα και αρκετά κοντά και στην Δράμα, γύρω στα 20 χιλιόμετρα από την Δράμα. Συχνάζει στο μικρό καφέ. Και ο θέατρο των Φιλίππων πραγματοποιήθηκαν έργα όλων των σπουδαίων Ελλήνων της αρχαίας τραγωδίας και της αρχαίας ελληνικής κομμωδίας, και το 200 περίπου μετά Χριστό, όταν την περιοχή κατέλαβαν οι Ρωμαίοι, το αρχαίο θέατρο μετατράπηκε σε αρένα όπου πραγματοποιούνταν μονομαχίες και υποδρομίες.